περιοχή πριν το 20, εάν ήταν μια έρημη χώρα, θα ήταν πάρα πολύ άσχημο φαινόμενο. Δεν είναι έρημη χώρα δηλαδή, γιατί όχι, και τώρα κάτι άλλο. Και τώρα μερικοί το λένε αυτό το πράγμα. Όχι, μην είμαστε μεμψήμεροι και υπερβολικά επικριτικοί και ομφαλοσκοπούντες. Υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και πνευματικοί άνθρωποι, υπάρχει πρώτα ένας κόσμος επιστημόνων που είναι και αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι, δηλαδή και αυτή η κουλτούρα είναι. Και όχι μόνο του Πανεπιστημίου, όλοι οι επιστήμονες. Υπάρχει από την άλλη μεριά ένα πολύ καλό πλέον καλλιτεχνικό δυναμικό. Κάποτε δεν έχει ηθοποιούς στη Θεσσαλονίκη. Τώρα έχει ηθοποιούς καλούς που μερικοί μάλιστα και πάνε και στην Αθήνα και επιτυχάνουν και γίνονται και διάσημοι. Είναι γνωστά τα ονόματα. Άρα υπάρχουν και ζωγράφοι και μουσικοί και σε όλους τους τομείς και χορευτές αν θέλεις. Σε όλους τους τομείς υπάρχει ένας κόσμος που ζει και υπάρχει ένας κόσμος που ζει γύρω από αυτούς βέβαια. Δηλαδή όχι μόνο το κοινό, αλλά οι άνθρωποι, δηλαδή γύρω από τους ηθοποιούς ή τους σκηνοθέτες, ζει ένας ολόκληρος κόσμος ανθρώπων που δουλεύουν στα γραφεία του κρατικού θεάτρου ή της ορχήστρας, που είναι η τεχνική αυτών των πραγμάτων, που όλοι τους θέλουν, δεν θέλουν, είναι μέσα σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν μερικοί τεχνικοί, ας πούμε, στο κρατικό θέατρο, που ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει θεατρικό έργο, αν αυτό το θεατρικό έργο ή η θεατρική παράσταση είναι καλή ή όχι και όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει ένας κόσμος σαφώς ζωντανός, ο οποίος πιστεύω ότι όσο πάει πληθαίνει, άρα γιατί να είμαστε τόσο απεσιόδοξοι. Εγώ θα έλεγα το αντίθετο. Άλλο τώρα πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα ήταν πολύ μεγάλη συζήτηση για να την ανοίξουμε. Αυτές οι κοσμογονικές αλλαγές που έγιναν την τελευταία πενταετία και κυρίως στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια. Λοιπόν, όπου ξέρω εγώ, άλλοι σοβαρά και άλλοι έτσι μη σοβαρά διακηρύσουμε το Θεσσαλονίκη, Μητρόπολη των Βαλκανίων κτλ. Άραγε, μπορεί να παίξει έναν έτσι σημαντικό ρόλο, να μην λέμε τα πρωτεύουσα των Βαλκανίων και Μητρόπολη, αλλά μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο η Θεσσαλονίκη στα Βαλκάνια και μάλιστα πνευματικό. Εγώ πιστεύω ότι έχει αρκετές προϋποθέσεις. Έχει αρκετές προϋποθέσεις της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, ξέρουμε τι είναι το λιμάνι της, ξέρουμε ότι τι είναι ακόμα και οι οικονομικές σχέσεις που υπάρχουν σήμερα, οι οικονομικές συγκρίσεις που υπάρχουν σήμερα. Δηλαδή, τι είμαστε εμείς, τι είναι η Βουλγαρία, τι είναι η Ιουγκοσλαβία, τι είναι η Ρουμανία, τι είναι η Αλβανία. Τα βλέπουμε μπροστά μας και τα ξέρουμε. Δηλαδή, έχει η Θεσσαλονίκη κάποια ατού για να παίξει αυτόν τον ρόλο. Έχουμε ένα πανεπιστήμιο που, όπως λέμε, είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, έτσι, η Θεσσαλονίκη. Αλλά θα κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο λάθος εάν έχουμε την οτροπία που είχαν οι Βυζαντινοί, για παράδειγμα, όπου ήταν η Θεσσαλονίκη ή η Κωνσταντινούπολη ήταν το κέντρο του πολιτισμού, οι άλλοι ήταν ακόμη οι άνθρωποι που είχαν κατεβεί, από πού είχαν κατεβεί, είχαν έρθει από τα βάθη της Ασίας ή είχαν κατεβεί από πιο βόρεια, και οι οποίοι ακόμα ήταν νομάδες. Ήτανε, δεν θα πω βάρβαροι, αλλά δεν είχαν τον πολιτισμό που είχε η Θεσσαλονίκη και η Κωνσταντινούπολη. Εκεί τότε υπήρχε μια κυρίαρχη θέση και μπορούσαμε να εξάγουμε το πνεύμα μας, τον πολιτισμό μας. Σήμερα θα κάνουμε λάθος αν έχουμε την ίδια νοοτροπία, διότι αυτές οι πρωτεύουσες πια, η Σόφια, το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι, έχουν πίσω τους μια πνευματική ζωή και έχουν και σήμερα ακόμα μια πολιτισμική ζωή, ένα θέατρο, μια μουσική, η οποία είναι πολύ σημαντική, μια λογοτεχνία βέβαια. Άρα δεν μπορούμε εμείς να τους βλέπουμε πια με αυτόν τον τρόπο. Θα τους δούμε ίσες ώρες, θα μπορέσουμε να συνδιαλευτούμε μαζί τους, μόνον έτσι, έχοντας όμως πια μια πιο ταπεινή αντιμετώπιση από μέρος μας, μια ταπεινή νοοτροπία. Δηλαδή δεν πάμε πια εμείς οι σπουδαίοι σε αυτούς. Σε πολλά πράγματα αυτοί είναι πιο μπροστά από μας. Γιατί σπατάλησα ό,τι είχα και δεν είχα, ενδίδοντας τον πειρασμό, αδυνατώντας να πιστώ πως μια κοινή γυναίκα και ένας άντρας δεν είναι το ίδιο πράγμα, πιστεύοντας πως όπου φωνάζει αίμα δεν γίνεται να μην υπάρχει κονικό. Θα τρέψουν τα δάκρυα και θα σταθεί στην ακροποταμιά
χωρίς να σκέφτεσαι τι είναι πίσω από τη ράχη σου, με μόνο δίπλα από τους ώμους σου, από το πλευρό σου, εγωιστής και άπονος, κλέφτης και ψεύτης, μέχρι που να σε αναγκάσουν να υποταγείς και να παρακαλείς να δώσεις υποσχέσεις, που ούτε θα αναγνωρίζεις όταν θα έχεις ξεχάσει ακόμη και την ακροποταμιά, όταν δεν θα έχεις στη ζωή σου όλα αυτά τα δέντρα, μα κάποια άλλη γωνιά μπορεί γυμνή και άβολη, μπορεί σταρμένη ιδιοτρόπια, είτε γεμάτη και νεκέδες με βασιλικούς, μια να χειρώνα, έναν τόπο οποιονδήποτε, για έναν άντρα κοινό, που δεν μπορεί πια να διαλέγει, που έχει πια στερέψει του η δύναμη, να εξιστώνει όνειρα, να υπόσχεται ταξίδια και φυγές, μα που ενδίδει πάντοτε στον πειρασμό, που διαρκώς αναβάλει την ώρα του υδροκιάνιου, χωρίς να παίρνει καν το θάρρος να διάσει το φιαλίδιο στο στόμα ή στο χώμα, αδύναμος και απελπισμένος, προσμένοντας την τιμωρία από τη μοίρα, την ανώτερη, τη δύναμη, αδύναμος πάντα ελπίζοντας, απελπισμένος άντρας, κοινός και βολεμένος, να ενδίδει ο βασιλιάς χωρίς υπήκους, διατάζοντας μονάχα το σκυλί του, παίρνοντας το σκυλί στην πολυθρόνα στο το πόδι, να κλαίει και να λοσταλγεί το πετρωμένο δάσος, να κλαίνει σκύλος και αφέντης, να προσμένουν την ανώτερη τη δύναμη, ο σκύλος του αφέντη, ο αφέντης στο χέρι του, που θα φωθεί στην τσέπη του κυλότου και θα ανασύρει το ρολόι και θα το κουμπίσει και θα το κουμπίσει με φροντίδα στο τραπέζι, που θα ξαναφωθεί στο άλλο στο σωστό τσεπάκι του γυλέτου και θα ανασύρει το φιαλίδιο, θα το συντρίψει με τα δάχτυλα, ύστερα ψάχνοντας το στόμα, θα τρυπώσει μέσα στα χείλη του, θα λείψει πικρομίγδαλο στη γλώσσα, μόνο τόσο θα αφήσει ύστερα το σάλιο του, να αποτελειώσει και την πράξη του και τον αφέντη, που θα αποκοιμηθεί με το σκυλί δεμένο πάντοτε στην πολυθρόνα, προσμένοντας την ανώτερη τη δύναμη που θα έχει πλέον λείψει, που θα είναι πια ανώτερη. Δεν θα είναι τίποτα. Δεν θα είναι, θα ήταν.